βίος της υπερευλογημένης Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Κείμενο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Επίγομαι όμως να αναφέρω τα μεταγενέστερα έργα της θείας και κοσμημένης Παρθένου. Αλλονούς μου αδυνατεί να συναγωνιστεί τους λόγους του μακαρίου προφήτου Δαβίδ. Θα ενθυμηθούμε λοιπόν, αρχίζοντας από λίγον παλαιότερα, και θα εξετάσουμε ποια προφητεία είχε συνδέσει τον ένδοξο βασιλέα και προφήτην με τη μακαρία βασίλισσα και θυγατέρα του, την μητέρα του Θεού. Πράγματι, εις τον 44ο ψαλμόν, για πρώτη φορά υπενήσεται τον βασιλέα και υιόν της, όταν αναφέρει ότι το Άγιον Πνεύμα προσέδωσε εις αυτήν τα ένδοξα χαρακτηριστικά εκείνου. Την ωραιότητα, ψυχική και σωματική, την έκχυση της χάριτος επί των χιλέων της και την επ' αυτής κάθοδον της σοφίας, την χρήση με το έλεον της αγαλιάσεως, τα βέλη της δυνάμεως, την προστασία του τόξου, την προσαρμογή του ξύφους περί την οσφήν αυτού, την ράβδον της βασιλείας. Όλα αυτά προαναγγέλουν και προτυπώνουν την ενανθρώπισή του, η οποία αληθώς έγινε πρόξενος της ειρήνης και της δικαιοσύνης και υπεράνω όλων της παγκοσμίου κυριαρχίας του, της νίκης και της αιωνίου βασιλείας του. Αλλά αυτές τις μεγαλειώδεις προφητείες τις εφήρμοσε εις το πρόσωπον του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και ευθύς αμέσως τις ενυρμόνισε ως στολισμόν της Παναγίας αυτού Μητρός. Και εάν ορισμένοι, σχολιάζοντας τους λόγους αυτούς, τους απέδωσαν εις την Εκκλησία, αυτό δεν μας εμποδίζει καθόλου να τους αποδώσουμε και εις την Αγίαν Θεοτόκον. Διότι οι λόγοι, οι προερχόμενοι από το Άγιον Πνεύμα, δεν πρέπει να κατανοώνται μόνο τρόπος, αλλά κατά διαφόρους συγγενείς ερμηνείες, επειδή είναι θησαυροί πολλών αγαθών. Για τούτο και οι πατέρες, οι οποίοι τους έχουν αποδώσει στην Εκκλησία, καλώς είπαν. Αλλά και αν επανεξετάσουμε την προφητεία και την θεωρήσουμε ως αποδιδόμενη στην Θεοτόκο, είναι και αυτό αληθές και απλανές. Βλέπετε λοιπόν πόσον και χαριτωμένη είναι η διδαχή του, όχι μόνον όσον αφορά την είσοδον εις το ναό, αλλά επίσης και τα λοιπά πνευματικά της χαρίσματα, καθώς και την ωραιότητά της. Παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου. Αυτός ο λόγος σημαίνει την παρουσίαση και είσοδον εις το ναόν, την εγκατάσταση αυτής εις τα δεξιάν της κυβωτού μέσα εις τα Άγια των Αγίων, τα οποία αληθώς εθεωρούντο ως τα δεξιά του Θεού. Κατόπιν αναφέρει όλη την δέσμη των κοσμημάτων αυτής, δηλαδή πόσον χαριτωμένη ήταν και στολισμένη. Πάσα η δόξα της θυγατρός του βασιλέως έσωθεν, εν κροσωτής χρυσής περιβεβλημένη, πεπικυλμένη. Εδώ εννοεί το ένδυμα της ψυχής της, η οποία είναι πλήρης θείων χαρίτων. Πράγματι, όλα αυτά που είπε σημαίνουν τον πνευματικόν της στολισμό. Και όταν αναφέρει τον διάχρυσον ηματισμόν, το σύνολο των ποικίλων κοσμημάτων, εννοεί καταρχήν ότι αφεαυτούτων είναι και χαριτωμένα και εθέρια. Ωστόσον, όταν συναθρηστούν και συνενωθούν,
Η χάριστον είναι βαθυτέρα και πλουσιωτέρα, δεδομένου ότι όλα έχουν συγκεντρωθεί εντός της μακαρίας ψυχής της Παναμόμου Παρθένου. Για τούτο λέγει περιβεβλημένη, πεπικυλμένη, δηλαδή ότι πρόκειται περί μιας ωραιότητος συγκυμένης από αγαθά έργα και θείους λόγους ολοτελώς αφομοιωμένους εις την θέληση του Θεού και σωτήρος αυτής. Και όπως το ουράνιον τόξον, το οποίο φαίνεται εντός των εφελών, είναι ένα κατά την υπόσταση και κατά το όνομα, αλλά και ποικιλόχρωμον και ευχάριστον εις την όρασιν, διουτοτρόπος και η άχραντος Παρθένος από της παιδικής της ηλικίας εκαλοπίσθη με ανεκφράστου ωραιότητος κοσμήματα, τα οποία είχαν ποικίλες αποχρώσεις. Και όσον προέκοπτε εις ηλικίαν, τόσο ύφξανε η ωραιότης του στολισμού αυτής. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον επεθύμησε ο βασιλεύς του κάλους της και εσκήνωσεν εντός αυτής. Αλλά επίσης, πόσον αγαθή και μεστή νοήματος είναι η ακόλουθη λόγη. Άκουσον θύγατερ και είδε και κλείνον το ούσου. Άκουσε δηλαδή εκείνα που προανήγγειλε παλαιά το Άγιον Πνεύμα δια των προφητών περισσού, καθώς και αυτά που προσφάτως συνέβησαν εις τους γονείς σου. Την στηρότητα και το έσχατον γύραστον, τις προσευχές και τις αιτήσεις των, τις αναγγελίες εκ μέρους του Θεού περί της γεννήσεώς σου και δια της χάριτός του την πέραν πάσης προσδοκίας θαυμασίαν γέννησήν σου. Και είδε την παρούσαν εισοδό σου εις τον ναόν και την μετευλαβίας κατοίκησήν σου εις το εσωτερικόν του καταπετάσματος, καθώς και την θαυμαστήν ανατροφήν σου εις τα Άγια των Αγίων. Διότι μόνον οι αρχιερείς εισήρχοντο εκεί και άπαξ του ενί αυτού. Είδε την θαυμαστήν ανατροφήν σου και τον ακόμη θαυμαστότερον χορηγών της ανατροφής. Κλείνον το ούσου και ετοιμάσου να δεχθείς τον Ευαγγελισμόν, τον ένδοξον χαιρετισμόν και την άσπορον σύλληψην του Λόγου του Θεού. Και ο λογισμός σου ας μη στρέφεται προς τον λαόν αυτών των Ιουδαίων και προς τον πατρικόν σου οίκον. Επιλάθου του λαού σου και του οίκου του πατρός σου, καθώς και παντός επιγείου, και ενδύσου έναν λογισμό νέων και μίαν στεράν ελπίδα, με τον τρόπο δε αυτόν επιθυμήσει ο βασιλεύς του κάλου σου και θα αξιωθείς να ονομαστείς αληθώς μητέρα του. Αλεπλούτησε ακόμη περισσότερον την σχετική προφητεία του και προεμήνησε την αποστολή της τάξεως των πλουσίων και την υπηρεσία των. Για τούτο λέγει «Το πρόσωπόν σου λιτανεύσουσιν οι πλούσιοι του λαού». Είχαν συγκεντρωθεί και τότε πολλοί ευγενείς και οι εκλεκτοί του λαού κατά την άφιξην της εις των ναών, αλλά και τώρα οι πλούσιοι, όσοι δηλαδή είναι πλήρης θείας χάριτος, την υπηρετούν και την δοξολογούν εν Αγίω Πνεύματι. Oh!
Οθέν προκειμένου να δείξει την ομοιότητα των εξωτερικών έργων της με τα εσωτερικά και να φανεί δια της εσωτερικής σεμνότητος το βαθύτερον και ενδοξότερον εσωτερικών της μεγαλείων, λέγει ο προφήτης. «Πάσα η δόξα της θυγατρός του βασιλέως έσωθεν». Δεν θα πληροφορήσει πέρι του εσωτερικού της πλούτου μόνο με την συγκατάθεσή της εις το σχέδιο του Θεού, αλλά επίσης και με την εκδήλωση των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος που υπήρχαν εις το βάθος της καρδίας της, των οποίων η αυθονία και η ωραιότης είναι ανέκφραστες. Ένεκα τη συγκεντρώσεως τιούτων μεγαλειοτήτων εδέχθην των χρυσούν πέπλων, εν κροσωτής χρυσής περιβεβλημένη, πεπικυλμένη. Διότι, καθώς οι εξωτερικές ωραιότητες εμφανίζονται διηρεμένες ως προς τα χαρακτηριστικά και επανενώνονται για να αποτελέσουν την ενδυμασία της και των πολύχρωμων στολισμών αυτής, κατά τον ίδιον τρόπον, οι χάριτες και ο λοιπός εσωτερικός στολισμός, τα οποία ενικούν εις την μακαρίαν Παρθένων, είναι επίσης πολλαπλά και τις έχουν εξ ολοκλήρου προετοιμαστεί και προσφερθεί από το μοναδικόν Άγιον Πνεύμα. Κατά αυτόν τον τρόπον, ολοκληρώθη η παρουσίαση της Παρθένου εις τον ναόν, όπου συνέβησαν τόσο μεγάλα γεγονότα, ώστε νους ασθενής αδυνατεί να συλλάβει και γλώσσα χωική να εκφράσει. Λοιπόν, ποια υπήρξε η διαβεβαίωσής της εις τον ναόν και ποιαν θαυμαστήν κλίμακα αρετών ανήλθε, πρέπει και εμείς νοερός να ανέλθουμε την ουράνιον αυτήν κλίμακα, διότι αφού ανέλαβε την καινήν και θαυμαστήν αποστολήν και εισήλθεν εις τα Άγια των Αγίων, η εκεί διαμονή της κατέστη πλέον δυσθεώρητος και περισσότερον θαυμαστή η ανάπτυξη αυτής,
ακόμη δε βαθυτέρα η πρόοδος του νοός της, καθότι η τροφή της ήρχετο από τον ουρανό και την εδέχετο από την χείρα του Αρχαγγέλου. Μαζί με την αύξηση του σώματος ανεπτύσσετο και η κατάρτισης και ο πλουτισμός του πνεύματός της. Την δε διδασκαλία της τελειότητος ελάμβανε από τον τροφέαν της άγγελον. Θα είπω αυτό που αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς για τον Υιόν της, ότι προέκοπτεν ηλικία και χάριτη. Επλουτίζεται δηλαδή όλο και περισσότερον από την χάρη της Αγίας Τριάδος. Προόδευε και αυτή εις την σωματική ανάπτυξη κατά αναλογίαν της τροφής που ελάμβανε από τον τροφέα της και εις την πνευματική κατάρτιση κατά αναλογίαν του υψηλού καθοδηγητού της, ο οποίος της είχε δοθεί από την χάρη του Θεού ως ιδιαίτερος προστάτης της. Τι αυτά εις ανίδυτα σχετικά με εκείνην, η οποία είχε εκλεγεί για να βαστάσει στην κοιλίαν της την αχώρητον θείαν φύση. Όλα θαυμαστά και υπερφυή. Για τους λόγους αυτούς, η Γραφή ομιλεί περί της σωματικής μορφής και των χαρακτηριστικών αυτής, διότι όλα τα σχετικά με αυτήν υπήρξαν θαυμαστά, εξαίσια και ένδοξα. Επειδή αγαπούσε την μάθηση, είχε μεγάλη αντίληψη και διατηρούσε εις το νου της κάθε λόγον αγαθών. Ήταν ήδη ο εσωτερικός της κόσμος πλήρης από την μελέτη και την αδολεσχία, την λεπτή, την ωερά εργασία. Και από πάσα σοφία, δεδομένου ότι επρόκειτο να καταστεί μήτυρ του λόγου και της σοφίας του Θεού, ικανή εις των λόγων και εις την αντίληψη, καθώς έχει γραφεί «Το στόμα αυτής διήνυξε ο Κύριος, προσεχόντος και ενόμος και τάξην εστίλατο, εστόλισεν τη γλώσσα αυτής». Τι αυτά περί αυτής αναφέρει ο Σολομών και συνεχίζει «Ισχύν και ευπρέπειαν ενεδύσατο, ενώντας την χάρη και την δύναμη η οποία εγεννήθη από αυτήν. Ενεδύθη δύναμην και ευπρέπειαν από εκείνον ο οποίος εσαρκώθη εντός της. Όθεν αρμόζει εις αυτήν και η συνέχεια του προηγουμένου χωρίου. Και εφράνθη εν ημέρες εσχάτες, ως βασίλισσα των όλων, διότι αυτή συγκρατεί το παν και απάκρον εις άκρον της γης τα πάντα της υποτάσσονται και την δοξάζουν, επειδή βασιλεύει μαζί με τον Υιόν της και Κύριον και ακόμη περισσότερο θα βασιλεύει εν τες εσχάτες ημέρες, όταν θα λάβει χώραν η συντέλεια του εφημέρου του κόσμου. Τότε θα βασιλεύσει μαζί με τον γλυκύτατον Υιόν της εις την ατελεύτητον και απερινόητον βασιλείαν αυτού». Αξίζει πράγματι να επικαλεστούμε αυτούς τους λόγους της Γραφής, οι οποίοι πολύ της ταιριάζουν και αλληλοσυμπληρώνονται. Πολλές γυναίκες απέκτησαν πλούτων πνευματικών ή υλικών. Πολλές θυγατέρες έκτισαν το πλούτον, πολλές επίησαν δύναμην. Σίδε, υπέρκησε και υπερήρας, πάσας. Φυσικός και πνευματικός και εμεγαλύνθης, υπερπάσας, με την θείαν χάριν, δια του υπερφυού στο κετού σου. Αν και οι μαρτυρίες αυτές των γραφών καθυστερούν ολίγον την εξιστόρηση του βίου της, είναι εν τούτης καλόν και πρέπον να αναφερθούν, αφού έχουν γραφεί προς δόξαν αυτής και ωφέλιαν των φιλοθέων. Άλλες επανέλθομεν εις τον σκοπό του λόγου. Όντως, καθώς η Θεοτόκος είναι από πάσης απόψεως υψηλωτέρα και ενδοξωτέρα πάντων των ανθρώπων, τι ούτω τρόπος και η νοερά της εργασία
και γενικώς ο τρόπος της ζωής της είναι ασύγκριτα. Εις τους οφθαλμούς όλων ήταν το δοχείον της χάριτος και όλοι πλήρης χάριτος. Θα προχωρούσα ακόμη περισσότερον. Ήταν πέραν πάσης χάριτος, σεβασμιωτάτη, πλήρης συνέσεως εις το βλέμμα και την ομιλίαν. Θεωρούσα εντός αυτής θείες οράσεις, ολοτελώς αλλοτρία πάσης ταραχής, οργής και φλιαρίας, ωραία κατά την ψυχήν και το σώμα, με αρμονικόν ύψος ως προς το ανάστημα, πλήρης πάσης κοσμιότητος και πάσης αρετής. Όθεν ήταν εκφύσεως τόσον αγία και παρθένος αληθώς, ώστε δεν επηρεάζεται ούτε κατελάχιστον όταν η προσβολή κάποιου πάθους προσπαθούσε να διαταράξει την αγιότητα του πνεύματος αυτής. Η αγία λοιπόν ψυχή της ήταν υπερπλήρης αγάπης και συμπαθίας προς τους ανθρώπους και κατά συνέπειαν περισσότερων παντός άλλου μίμησης του Υιού της ως προς την χάριν και την φιλανθρωπίαν. Ειρηνική και ταπεινή κατά των λογισμών, ανυψωμένη εις Θεού των πλούτων αρετών και υπεραφθονίαν χάριτος, ώστε να είναι αληθώς η επιπάσης της κτήσεως βασίλισσα έργο και λόγο και διανία, διότι επρόκειτο να γίνει μητέρα του αληθούς βασιλέως του σύμπαντος κόσμου, ο οποίος επτόχευσε και ταπεινώθη προς χάριν μας μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Κατά των ίδιων τρόπων και αυτή η μακαρία, η ένδοξος και η πάρθενος ήταν πτωχή και ταπεινή την καρδία και το πνεύματι, σύμφωνα προς τον μακαρισμόν του Κυρίου. Υπετάσσετο εις τους ιερείς σεβωμένη την διακονία των και ήταν από όλους σεβαστή, διότι είχε γεννηθεί δια της Θείας Χάριτος και επρόκειτο να γεννήσει τον βασιλέα των αγγέλων και των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν η δύναμη του Θεού την επεσκίασε από της παιδικής ηλικίας και την εκόσμησε κατά το σώμα και κατά την ψυχήν με κάθε ποικιλία αγαθών, ως αν με ένα χρυσούν ύφασμα με πολυπίκυλα χρώματα. Με τη αυτήν τάξην και μορφήν εισήχθη εις τα Άγια των Αγίων, αληθώς ως θεία προσφορά και εικόν πνευματική και κατεξοχήν έλογος, φοβερά εις τους δαίμονας και επιθυμητή εις τους αγγέλους. Θα προχωρούσα ακόμη περισσότερο. Θαυμαστή και φοβερά εις τους αγγέλους, αλευάρεστος και υπήκοος εις τον Πατέραν και τον Υιόν και το Άγιον Πνεύμα. Το Θεό Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Από παλιά, ο μακάριος Δαβίδ και οι άλλοι προφήτε την έχουν ονομάσει όρος του Θεού, όρος ποιον, όρος τετυρωμένων, το όρος ο ευδόκησεν ο Θεός κατοικήν εν αυτό, πόλην του Θεού, περί της οποίας είχαν λεχθεί οι λόγοι ένδοξοι, κυβωτών του αγιάσματος εις την οποίαν αναπάβεται ο Κύριος, και Σιών, την οποία ο Κύριος εξελέξατο και ηρετήσατο αυτήν εις κατοικίαν εαυτό. Αυτή είναι, είπαν, ο θρόνος του Θεού, το άρμα του, το οποίον οδηγούν οι χιλιάδες των αγγελικών δυνάμεων. Άρμα του Θεού μυριοπλάσιον, χιλιάδες ευθυνούντων, με μίαν ανέκφραστον λαμπρότητα. Ο κήπος ο άθικτος, η ζώσα πηγή, το βιβλίον το εσφραγισμένον, περί του οποίου διδάσκουν όλα τα παλαιά βιβλία, εις το οποίον εγγράφει ο λόγος ο άγραφος, ο άναρχος και ατελεύτητος. Η δεσποτική κλίνη, γύρω από την οποίαν ίστανται ως φρουροί εξήκοντα ισχυροί, που είναι οι λόγοι των Αγίων Γραφών, οι οποίοι διδάσκουν περί αυτής. Η λιχνία η χρυσή, το βασιλικόν σκύπτρον, που εξήνθησε υπερφυός, η στάμνος, η περιέχουσα το θείον μάνα, η τράπεζα του άρτου της ζωής, οι πλάκες
της αληθούς νομοθεσίας. Η κυβωτός υπερή και καλυμμένη πάντοθεν χρυσίω, με την χάρη δηλαδή του Αγίου Πνεύματος. Αυτή η οποία χωρεί τον αχώρητον δεσπότην πάντων των ποιημάτων. Με μίαν τη αυτήν λοιπόν ευταξίαν και με ένα τρόπον ζωής τόσον θεάρεστον, η μακαριωτάτη Παρθένος εσχόλαζε εντός του ναού και ύφξανε εις ηλικίαν και εις στολισμόν αρετής περισσότερον από ό,τι εις γνώσεις. Ποιος λοιπόν θα μπορούσε να περιγράψει λεπτομερώς τους άθλους και τις προσευχές της, τις εστολισμένες με πάσαν αγαθοεργίαν? Τε είχε ήδη επιδείξει από της παιδικής ηλικίας, διότι η όλη δραστηριότης αυτής ήταν ακατάληπτος εις των κοινών νουν και ομοίως η όλη ζωή αυτής ήταν υπερτέρα της φύσεως, αφού προορίζεται να γίνει η βασίλισσα των όλων και η μητέρα του βασιλέως και δεσπότου και θεού του παντός. Διότι είχε εκλεγεί από τον Πατέρα και είχε προετοιμαστεί από το Άγιον Πνεύμα για να βαστάσει εντός της τον μονογενή Υιόν, ο οποίος είναι αχώριστος εξ αυτών, τον Λόγο του Θεού εις την κοιλίαν της και για να γίνει η αφορμή της αρκώσεως και της κοινώσεως του μετά των ανθρώπων. Και αν λοιπόν, καθώς το είπα, θα ήταν μακροσκελής και αδύνατος η περιγραφή όλων των μεγαλείων της εκεί διαμονής της και των πράξεων που ήδη από της παιδικής ηλικίας επετέλεσε εντός του ναού, θα αναφέρω τουλάχιστον το πλέον ουσιώδες δόρημα που απεκόμισε μεταξύ των πολυαρίθμων αγωνισμάτων και οικεσιών της. Ο βίος της υπερευλογημένης Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Κείμενο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Από μετάφραση στην Γεωργιανή γλώσσα τον 10ο αιώνα από τον Άγιο Ευθύμιο τον Ιβυρίτη. Μετάφραση στην ελληνική και επιμέλεια Ιερό Κελίων Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη Άγιον Όρος. Το ομότιτλο βιβλίο κυκλοφορεί από την Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου, η Παναγία του Εύρου, Μάκρη Αλεξανδρούπολη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης. Ειδικό προσευχητάριο. Επανεκδόθηκε και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ το ειδικό προσευχητάριο των εκδόσεων Τσολακίδης. Το προσευχητάριο περιλαμβάνει προσευχές πολλών Αγίων και Πατέρων της Εκκλησίας μας για την αντιμετώπιση διαφόρων παθών, ποικίλων πειρασμών και εμπαθών λογισμών. Ειδικό προσευχητάριο. Ένα προσευχητάριο απαραίτητο για κάθε χριστιανό. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com. Μα ποια είναι η Παναγία η Τριχερούσα? Μήπως αρέσουν στην Παναγιά τα πορτοκάλια και τη λένε Πορτοκαλούσα? Μην τα ρωτάτε όλα αυτά, παιδιά. Διαβάστε 13 μικρές χαριτωμένες ιστορίες για παράξενες Παναγιές και θα τα μάθετε όλα από πρώτο χέρι. Όταν γελά ο ουρανός 4 της Άννας Ιακώβου, με εικόνες της Εύας Καραντινού. Εκδόσεις Άθος Παιδικά. Κεντρική διάθεση.